Στου 2.267 ανέρχονται οι συλληφθέντε για χρέη προ το δημόσιο και άλλα φορολογικά δικήματα από την αρχή του χρόνου και μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου του 2013, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου τη Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αρμόδιο Υπουργό, το συνολικό ποσό τη οφειλή των 2.267 ατόμων που συνελήφθησαν Ανέρχεται στα 9.226.765.000 ευρώ. Όπω εξάλλου γίνεται γνωστό από τον Υπουργό Δημόσια Τάξη, στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίε τη Ελληνική Αστυνομία χειρίστηκαν 365 υποθέσει οφειλετών του Δημοσίου, στο πλαίσιο των οποίων εκδηλώθηκαν οι προβλεπόμενε από τον κώδικα ποινική δικονομία ενέργεια, χωρί ωστόσο να πραγματοποιηθούν συλλήψει των υπετίων λόγω προηγούμενη διευθέτηση των χρεών προ το δημόσιο. Την ίδια ώρα, σε δεινή κατάσταση βρίσκονται και χιλιάδε δανειολήπτε, όσο οι διαπραγματεύσει με την Τρόικα στο θέμα των πληθυριασμών συνεχίζονται. Ζητήσαμε να κάνουμε διακανονισμό. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν ευνοϊκοί όροι, αλλά από τον τρίτο χρόνο και μετά Υπέρβαινε τη ε, αρχική, του αρχικού ποσού. Οπότε, οπότε δεν μπορούν. Δύο χρόνια από τη στιγμή που ξέραμε ότι. Εντάξει, στον τρίτο χρόνο πώ θα ξέρουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη δόση. Ο πρώτο στόχο των 100.000 είναι θέμα λίγων ημερών να ξεπεραστεί και όσε περισσότερε υπογραφέ μαζέψουμε θα τι ε, ε, καταθέσουμε στον Πρωθυπουργό προκειμένου να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα τόσο στην Τρόικα όσο και στην κυβέρνηση.